Καλησπέρα σε όλους από το Γούσου Πού. Πέμπτη αγωνιστική για την Elite. Οι West Kings υποδέχονται τους Milwaukee Sacks, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται κοντά βαθμολογικά. Οι West έχουν ξεκινήσει με 2-2 μέχρι στιγμής. Από την άλλη, οι Sacks βρίσκονται στο 1-3 μετά από την ήττα τους. Στο παιχνίδι με τους Reload. Πρώτη κατοχή είναι για τους Sacks, οι οποίοι όμως χάνουν την μπάλα. Επαναφορά από το πλάι για την ομάδα του Δημήτρη Μαρφαντά, η οποία σήμερα δεν είναι στο μέγιστο potential της. Λείπει ο Γεωργούσης, λείπουν και αρκετοί ακόμα. Άσχημα το πόδι του Ακουτρού. Αμυντικό rebound. Και η μπάλα στη χέρια του Παγούνη. Οι Milwaukee Sacks από την άλλη έχουν κατέβει με δεκάδα. Από ό,τι βλέπω εδώ στα τεστέρια μου, αν και ο Νίκος Κυριτσόπουλος μου μίλησε για 9 παίκτες σήμερα στην αποστολή. Έστωχο το τυποδάκι από τον Παγούνι. Μηδέν τρία Ισάξ στο πρώτο λεπτό εδώ στο Περιστέρι. Δακουτρός κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Δίκτας Δακουτρός, Κάρμα, Φουδομπόλης, Κυρμίζογλου, Μπονάτσος, Σιάποντης και Σαβρούλης. Για τους West, ο Μπονάτσος από ό,τι μάθαμε από τον coach Μαρφαντά θα αργήσει λίγο. Από την άλλη, Γανέλης, Γάτσιος, Καράμπελας, Κυριτσόπουλος, Μαυροειδής, Μπετρής, Οικονόμου, Παγώνης, Φωτόπουλος και Χατζής. Για τους Sacks. Μία στις δύο. Για τον Δακουτρό, εύκολο καλάθι, δύο ακόμα πόντι από τον Καράμπελα. Βίτας Σαβρούλης, αφήνει στον Κοζομπόλη, ο οποίος σηκώνεται για δύο αστοχή. Λιβάνω τον Μπεκρή. Ο Μπεκρής, αν θυμάμαι καλά, πέρσι αγωνιζόταν με πράσινα. Είναι η μεταγραφή που έκανε φέτος ο Νίκος ο Κυριτσόπουλος. Και σίγουρα θα βοηθήσει αμυντικά. Εύκολο καλάθι του Βίτα στην άλλη πλευρά. Λίγο μουδιασμένες τις βλέπω και τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Σαν να ψιλοκοιμούνται, δεν έχω καταλάβει. Όπως και να έχει, εφηδιασμός από τους Sacks. Άσχημα το τελείωμα του Καράμπελα, rebound από Σαβρούλη. Βίτας προσποιείται, περνάει από το κέντρο. Κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Βίτας, που αξίζει νομίζω να σημειωθεί, ήταν ο πρώτος West King ο οποίος μπήκε σήμερα στο κλεισό του Περιστερίου. Εγώ τουλάχιστον τα μετράω αυτά. Έφτανε και η πρώτη. Και η δεύτερη. Μακρινό rebound από το Χατζή. Μπεκρής. Παγούνης. Χατζής αφήνει τον Παγούνη. 7 δεύτερα απομένουν. Στην ψηλά από τον Καράμπελα. Παγούνης, Μπεκρής. Δεν τελειώνει τη φάση. Κάπως έτσι κυλούν τα πρώτα 3 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. 4-5 μπροστά μέχρι στιγμής η Sacks. Yeah.
Κασταλούλης παίρνει στο Βίτα, ο οποίος παίζει με πλάτη. Χουκ από τον Βίτα, άστοχο, rebound από το Χατζή. Καράμπελας θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ το χρώνεται. Ο Κουζόμπολης. Πρώτο φάουλ και για τους Kings. Δύο έχουν μέχρι στιγμής οι Sacks. Αστοχή η πρώτη. Αστοχή και η δεύτερη. Σαβρούντης. Πάει πολύ γρήγορα μέχρι μέσα. Μπάλα ωστόσο βγαίνει από τα δικά του χέρια. Κατοχή. Περνάει στους φιλοξενούμενους. Κοντόπουλος. Δύσκολο το πενταγόνι. Καράμπελα, επιθετικό rebound. Αλάστρο και τον τριποντάκι του Μπεκρή. Με δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Κερδισμένο. Φάουλ χαμηλά. Δεύτερο του Κουζομπόλη. Πάνω στον Καράμπελα. Οι West Kings που σήμερα λογικά πρέπει να διαχειριστούν και τον παράγοντα φάουλ. Πώς μέχρι στιγμής μόνο 7. Βρίσκεται στο γήπεδο, Σταυρούλης μέχρι μέσα. Δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στους περιστεριώτες. Καντζής, Μπεκρής προσποιείται, πάει μέχρι μέσα και τελειώνει τη φάση. Πρώτη πόντη του Μπεκρή. Ξανά προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τους Sacks. Σταυρούλης, κινείται παράλληλα με την baseline, πάει στο Β. Κοζομπόλης, Σιάποντης. Αστοχή. Από ένα σημείο που πιο πολλά σουτ θα βάλει αν το βάλουμε. Από ότι θα χάσει. Από τη γωνία. Παίρνει το αίμα το πίσω. Είναι ένας ίδιος. Ένας από τους πιο φανατηφόρους σουτέρ εδώ και χρόνια στην ελίτ. Πλέον ο Δημήτρης Μαρφαντάς έχει την πολυτέλεια να έχει και αυτόν στο ρόστερ του. Χατζής δεν τελειώνει τη φάση. Rebound του Κοζομπόλη. Η μπάση για τον Σαβρούλη. Ξανά ξεκινάει να ζωντανεύει το παιχνίδι. Κοζομπόλης για δύο. Άτυχος rebound. Ψηλά από τον Καράμπελα. Κλέψιμο από τους Kings. Πίτα θα αφήνει ωραία στο δακουτρό. Δύο εύκολοι πόντοι για τον Λεωνίδα. Μπροστά η West. 4 ακριβώς λεπτά απομένουν. Άστοχο το φενταγόνι του Καράμπελα. Σταυρούλης κατεβάζει. Είναι ωραία στον Κοζομπόλη. Καλά και φάρα τον ψηλό. Time out. 13-7. Μπροστά η West. Επιστρέφουμε το time out. Έμεινε στο τρίποντα από τον Κουζομπόλη. Ο οποίος ήταν ο μόνος παίκτης που φορούσε γαλάζι και δεν είχε σκοράρει μέχρι στιγμής. Πλέον δίνει προβάδισμα 7 πόντων στους West. Απάντηση άμεση από τους Sacks. Διατηρός Γανέλη. 14-9. Σταυρούλης πάει γρήγορα μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ένας από τους πιο εκρηκτικούς point guard όλης της κατηγορίας. Μέσα για πρώτη φορά και ο Γιάννης ο Κάρμας. Έξω για λίγες ανάσεις ο Βίτας. Τον μάθησε τον άνθρωπο.
δύο. Στους τρεις πλέον. Ο Κωνσταντίνος. Έξω ο Καράμπελας. Μέσα για πρώτη φορά ο Γάτσιος. Ο Γάτσιος, δεν ξέρω αν είναι ο Γάτσιος που έπαιζε παλιά στην Deportivo. Μπορεί να μιλάμε για απλή συνολημία. Με τρεις, αφήνει την παλαστό Γανέλη. Για τρεις, άστοχο από τον οικονόμου. Σταυρούλης στην ψηλά από τον Κοζομπόλη. Δακτρός, πέρα την παλά χαμηλά. Κοζομπόλης θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Τέταρτο φάουλ για τους Σάξ. Οποιοδήποτε φάουλ και αν επιχειρήσουν οι κόκκινοι. Τα υπόλοιπα 2 και 40 που απομένουν. Οδηγεί όπως τώρα καλή ώρα τους γαλάζιους τις βολές. Εύστοχη η πρώτη στους 4. Ο Κοζομπόλης. Και τώρα στους 5. Στο συν 8 πλέον η West. 2 και 40, επίθεση για τους Sacks. Χατζής σηκώνεται για 2. Αστοχή με ταμπλό. Λοιπόν, ψηλά από το Σταυρούλη. Γρήγορη πάσα στο Δακουτρό. Ωραίο καλάθι. Όλα τα λεφτά. Η πάσα του Σταυρούλη. Οικονόμου. Σταματάει την τρίπλα, αφήνει στο Χατζή. Χατζής επιστρέφει στον οικονόμου, ο οποίος προσκύπτει και κερδίζει το φάουλ. Για να διακούν το φάουλ. Χαμηλά είναι το φάουλ. Επαναφορά από το πλάγιο της Milwaukee Sacks. Χατζής στην επιλογή ψηλά. Μεκρύς παίζει με πλάτη τον Κάρμα. Προσποιείται. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχη. Επιθετικό rebound και καλάφι από τον οικονόμου. Μουσική 19-11. Σταθερά μπροστά η ομάδα του Μαρφαντά. Δακουτρός κερδίζει το φάουλ ψηλά. Φάουλ που όπως είπαμε και προηγουμένως οδηγεί τον Δακουτρό στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή πρώτη. Αστοχή, η δεύτερη. Οικονόμου, πάει γρήγορα μέχρι μέσα. Μεκρής, Χατζής. Σηκώνεται για τρεις. Αστοχή. Κάρμας, αφήνει την μπάλα να βγει. Ένα και 20 απομένει. Επίθεση για τους West. Σταυρολίζει το σύστημα. Κλασικό σύστημα West, το οποίο ωστόσο δεν περνάει. Κλέψιμο και προποθέσει αμυντικού για τους Sacks. Κεντρισμένο φάουλ ψηλά πάνω στον οικονόμου. Σωστό φάουλ από τον Κάρμα. Επαναφορά από το πλάι για την ομάδα του Κυριτσόπουλου. Κυρμίζογλου, πας στα χέρια του, αλλά δεν κλέβει την μπάλα. Χατζής, αστοχή, επιθετικό rebound. Και δεύτερο. Κάποια στιγμή θα τιμωρούνταν οι West από τα μπλοκάουτ που τον κάνουν.
Δύο έχουμε πόντι για το Κανέλλη. Δεκαεννέα-δεκατρία, μισό λεπτό απομένει εδώ στο Περιστέρι. Δακουτρός μέχρι μέσα, θα τελειώνει τη φάση. Περιμένουμε το Χατζή. Κανέλλης. Τον Νόμου, 14 απομένουν. Και το δεύτερο φάουλ από τον Κυρμίζαλο, το οποίο δίνει την ευκαιρία για έμεσο τρίποντο στον Κανέλλη, στον Οικονόμου, με συγχωρείτε. Τον βάφτω τον άνθρωπο. Οικονόμου στους 4. Και τώρα στους 5. 19-16. 13,3 που μένουν στους West για να διαχειριστούν. Σταυρούλης, 5 δευτερόλεπτα μένουν στο ρολόι, πάει μέχρι μέσα, σκλειτς έξω, διφλέξε πάνω στην μπάλα από τον Οικονόμου. 2,8 επαναφορά από το πλάγιο τους Γαλάζιους. Τα εμάτια του Μαρφαντά. Και επαναφορά από το πλάι. Σταυρούλης, Βίτας από τη γωνία, εύστοχος, βάζει μπίλερ από το Ζήση. Προβάδισμα 6 πόντων, 22-16 για τους West. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. Πρώτη επίθεση για τους West. Κυρμίζογλου. Σταυρούλης. Θέλει να περάσει την μπάλα χαμηλά στον Μπονάτσο, ο οποίος έχει τον μισμάτς. Κλείνεται από 2, 3 δεύτερα απομένουν. Βίτας στο γύρο από το τρίποντο. Οικονόμου πιέζεται ψηλά. Μπάλα στη γωνία, έφυγε, τρίποντάκι από τον Φωτόπουλο. Φωτόπουλος ρίχνει τη διαφορά στους 3. Κάρμας από τη γωνία, αστοχή. Αμυντικό rebound. Και η μπάλα στα χέρια του Οικονόμου. Οικονόμου Μιχαλντός. Αφήνει στον Φωτόπουλο. Ωραία, πάει στο κόψιμο. Άστοχος, τελείωμα από τον Κανέλλη. Σταυρούλης σπάει την μπάλα έξω, αλλά προηγουμένως έχει γίνει φάουλ χαμηλά. Πρώτο φάουλ στα πρώτα 1,5 λεπτά του δεκαλέπτου από τους Σάξ. Κυρμίζομαι στην επαναφορά. Βίτας. Σταυρούλης, οροφημού, μέχρι μέσα. Αποχή παραμένει για τους West. Out ένα, κλασικό σύστημα για τους West. Παραλλαγή είδαμε τώρα. Σταυρούλης, ωραία, πάει στον Κυρμίζογλου, ο οποίος διστάζει, αφήνει στον Γκάρμα, ο οποίος δεν ευθυνθεί ούτε τώρα. Rebound από τον Φωτόπουλο. Οικονόμου. Γανέλης επιστρέφει στον Οικονόμου. Μπαλά φτάνει χαμηλά, 4-4 απομένουν. Άστοχο το δεξίχι από τον Γάτσιο. Βίτας. Κάρμας παίζει με πλάτη, αφήνει στον Κυρμίζογλου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και δέχεται στο ψηλά από τον Γάτσιο. Οικονόμου, εύκολη δουλειά, αστοχή στο δεξί lay-up. Υπερβολική αυτοδοτήτηση λέγεται αυτό. Καποχή ωστόσο παραμένει στους Σάξ.
Οικονόμου. Μπαλ επιστρέψε εκείνον, συγκλωσσαγόνος, έφυγο, 22-21. Ισάξ είναι εδώ. Άποντι για 3 λεπτά η West. Μπονάτσος, δεν είναι το γόνιο δεσμό, rebound, ψηλά από τον Νεγανέλη. Τον νόμου αφήνει στο Γανέλη, Φατόπουλος προσποιείται. Γανέλης από τον Κριστον Μπολόν. Ας από το Σουτάκι, rebound του Σταυρούλη. Σταυρούλης, coast to coast, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για τον Κωνσταντίνο. Ευκαιρία για τον Σταυρούλη να ανοίξει το σκορ δεύτερο δεκαλέπτο του Kings και αυτό θα γίνει. Αλλαγή για τους West, μέσα ο Σιάποντης στην θέση Σταυρούλη. Επαναφορά από την baseline για τους Hawks. Οικονόμου σηκώνεται για 2, αστοχή αυτή τη φορά. Η μπάλα θα για το Κάρμα. Κυρμίζογλου. Σιάποντης. Σπάει την μπάλα στη γωνία. Μπάλα επιστρέφει σε εκείνον. Αυτό το τρίποντο, rebound, ψηλά από το Φωτόπουλο. Φλέξινο το Σκιάποντι. Σέγενο τέρμα. Δύο εύκολοι πόντι για τον πρώην γκάρ των New York Knicks. Μέχρι μέσα. Αυτό που προσπάθησε να βάλει ο Γκάτσιος. Κάρμας αφήνει στο Σκιάποντι. Και από τον Μπονάτσο, Κάρμας πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το δικαίωμα των δύο βολών. Τρεις αλλαγές για τους Σακς. Μέσα ο πρόεδρος, ο Νίκος Κυριτσόπουλος, ο Μπεκρής. Και με το 0 ο Καραμπελάς. Δύο ελεύθερες βολές για τον Γιάννη Κάρμα. Εξοχή πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη. Στους δύο, Σταυρούλης, Κάρμας και Σιάποντης για τους West. Από την άλλη, τρεις πόντους έχει βάλει ο Φωτόπουλος. Και δύο, Οικονόμου. Και η Σιάποντης πάει γρήγορα μέχρι μέσα στην διαδική φάση. Κερδισμένο φαουλ από τον Κυρμίζογλου, ο οποίος δεν προλάβα να φύγει στον εφονδιασμό. Τέταρτο φαουλ για τους Σακς. Τεράμιση, μόλις πρώτα λεπτά. Κυρμίζω ολού. Σε από τις βγαίνει από τα screen. Μπαλά δεν φτάνει σε εκείνον. Σε πρώτο χρόνο, φτάνει σε δεύτερο. Κυρμίζω ολού, ωραία spin move, Κοζομπόλης, 4 δεύτερα απομένουν. Δύσκολο λέει από τον ψηλό. 21 για πρώτη φορά η West. Φτάνουν στο σύν 9, διαφορά προσεγγίζει. Διψήφια τιμή, αν βγάλουν εδώ την άμυνα που θα γίνει σε πρώτο χρόνο, κατοχή παραμένει στους Sacks.
ψηλά από τους Sacks. Αν οι West εδώ ευστοχήσουν, παίρνουν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Σκιάποντις, δύσκολο το τελείωμα, ριμπάνω τον Μπονάτσο. 6 δεύτερα απομένουν, Μπονάτσος, άστοχο το δεξί του, ριμπάνω τον Φωτόπουλο. Δεκρής, πάσα στη weak side, αμαρκάριστος, αλλά άστοχος. Ποιος? Το Μαυροϊδί, στο 15. Κάρμας μέχρι μέσα δύσκολο lay up. Φωτόπουλος μέχρι μέσα κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Δεν είναι τα χέρια ο Κυρμίζολο με τον Φωτόπουλο, ο οποίος θα πάρει και ξανά στον πάγκο μέσα στη θέση του Δακουτρός. Έστωση η πρώτη στους 4 ο Φωτόπουλος. Έφτασε και η δεύτερη. 30-23. 3-50 απομένουν για να μάθουμε πια και αν θα υπάρξει κάποια ομάδα η οποία θα πάει στο ημίχρονο με διαφορά. Εύστοχος ο Σιάποντης. Σιάποντης με τη σειρά του φτάνει στους 4. Δεκρής, επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Κοζομπόλης. Έξω Δεκρής. Μέσα ο Γανέλης. Έξω κάρμα μας, μέσα στη θέση του ο Σταύρουλης, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Δακουτρός, έστωση από τις 45. Πρώτο τριποντάκι για τους West σε όλο το δεκάλεπτο. Κυριτσόπουλος. Σκέφτηκε και πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Φωτόπουλο, ο οποίος αστόχησε στο αριστερό κουκ. Κοζομπόλης, θα βλέπεις πέντε να έχει χτυπήσει. Μπονάτσος, σλιπτή έξω, Δακουτρός, Σιάποντης, πέναλτι. Time out, 38-23, μπροστά η West. Πάνω φορά από την baseline για τους Sacks, deflection. Πάνω στην μπάλα από τον Σιάποντη. Κατοχή παραμένει στους κόκκινους. Φωτόπουλος, πιέζουν ψηλά πλέον οι West. Φωτόπουλος πάει μέχρι μέσα. Καλά και φάουλ από τον Φωτόπουλο. Μαζί με τον Οικονόμου είναι η μόνη σκορή των Σάξ στην δεύτερη περίοδο. Είναι στο τρίποντα από τον Νεγκάρ των Κόκκινων, ο οποίος φτάνει τους 8 στο δεύτερο δεκάλεπτο και μειώνει τη διαφορά στους 12. Σταυρούλης κερδίζει το φάουλ. Πέντε φάουλ από νωρίς, όπως έχουμε πει, για τους Sacks. Οι West μέχρι στιγμής βρίσκονται στα 2. Μία-μία για τον Σταυρούλη. Τέσσερις, τον Κωνσταντίνο στην δεύτερη περίοδο. Επίθεση για τους Sacks. Κυριτσόπουλος προσποιείται, πάει την μπάλα έξω.
Φωτόπουλος για 2, άστοχος, επιθετικό rebound και καλάθι από τους Σάκς. Καράμπελα, αυτό είναι ο σκόρερ, ο οποίος μπαίνει και αυτό στο λογαριασμό. Δύσκολο ανάποδο, λέει από τον Σαβρούλη. Παρατήρηση από τον Ερεφ. Ο Σταυρούλης επιλέγει στις 6. 1.45. Στην επίθεση ο Σάξ. Καράμπελας σπίτ και έξω για 3, άσχημα τριποντάκι. Όπου στον Φωτόπουλο, νέα 14 για τον Σάξ. Κυριτσόπουλος, ωραία πασικό κόψιμο. Και 2 βολές για τον Άρτον Καράμπελα. Εστοχή η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη. Εκθετικό rebound, η μπάλα ξανά για τον Καράμπελα. Για 2 άστοχους. Από την γωνία. Ο Γανέλης. Κυριτσόπουλος. Γανέλης ξαναδοκιμάζει το χέρι του. Αστοχή. Τρίτο συνεχόμενο εκδοτικό rebound του Σάξ. Κυριτσόπουλος. Θα περάσει, θα σπάσει την μπάλα στο Γανέλη. Για 2 εκείνος ούτε. Τώρα έστοχος. Rebound του Σταυρούλη. Το σπέρνει στο κέντρο. Βλέπει τον Δακουτρό, ποιος σκόνται για 3, αστοχή, επιθετικό rebound τον Μπονάτσο. Μπονάτσος, δεν περνάει πάση στον Κοζομπόλη. 2-1-1-1. Άστοχο το τελείωμα. Από τον Καράμπελα, έστοχο στη συνέχεια. Ο Γανέλης, time out. 42-31. Μισό λεπτό απομένει. Επιστρέφουμε το time out. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Σταυρούλης. Πάει γρήγορα μέχρι μέσα. Σπίτι έξω στον Κάρμα. Ο οποίος αστοχή. Λοιπόν, ψηλά. Και 22 δευτερόλεπτα στην διαχείριση των Σάξ. Κυριτσόπουλος. Παίρνει την μπάλα χαμηλά για 2. Ο Καράμπελας εύστοχος. 4 δεύτερα απομένουν. Σταυρούλης. Δακουτρός για 3. Άστοχος. Τέλος ημιχρόνου. 42-33. Ισάξ λιώνει σε 9. Δεύτερο ημιχρόνο εδώ στο Περιστέρι. 42-33 μπροστά. Βρίσκονται οι West. Πρώτη επίθεση για τους Σάξ. Μιχέξο, Παγούνης. Βρίσκει 45 στημένο. Αλλά άστοχο. Τον Μαυροειδή. Επιθετικό rebound και καλάθι. Από τον Οικονόμου. Και από τον Οικονόμου. Από τον Γάτσιο. Ο οποίος ανοίγει και το σκορ. Βίτας. 6 δεύτερα απομένουν. Σπάει την μπάλα έξω. Σταυρούλης για 2. Δύσκολο σουτ. Άστοχο. Ριμπάουντ τον Πετρί. Γανέλης. Παίζει με βλάπτο τον Κάρμα. Κλείνει από 2. Αφήνει στον Χατζή. Δύσκολο λέει από τον Χατζή. Γρήγορο 4-0 από τους Σάξ. Αποκτά ξαφνικά ρυθμό το παιχνίδι. Ξύπνησαν οι δύο ομάδες επιτέλους. Κοζομπόλης για 2 μπλοκ ψηλά από τον Γάτσιο. Δακουτρός σηκώνεται για 3. Αστοχή. Αμυντικό rebound.
Την πάρει στο κάτω Χατζή. Χατζής, την πάλι επιστρέφει σε εκείνον. Για 3 από τις 45, άστοχος ο Οικονόμου. Ριμπάουντ του Μπεχρή. Χατζής. Και αυτός άτυχε εδώ. Ο Ισάκ και τα δύο. Σου ήταν καλά. Βίτας. Κάρμας από τη γωνία. Δεν απαντάει. Ριμπάουντ. Από τον Παγούνι. Χατζής για 3, άστοχος. Έχω την αίσθηση ότι πήγε να κερδίσει το φάουλ εδώ. Επαναφορά από το πλάι για τους West. Ο Μίτες εδώ θα λέει τον ρεύτη της αναμέτρησης. Κοζομπόλης. Ντακουτρός παίρνει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Επιθετικό rebound και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για τον Κοζομπόλη. Εύστοχη βέβαια τον Κοζομπόλη, ο οποίος σπάει και το mini σερί τον Νεσάξ. Εύστοχη και η δεύτερη. Η διαφορά επιστρέφει στις 7. Κάπως έτσι κλειάνε τα πρώτα 3 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. Χατζής πέρα από το screen. Πάς του δεν περνάει. Κλέψω από τον Κάρμα. Και σπάει μέχρι μέσα να τελειώνει τη φάση. Rebound του Μπεκρή. Γανέλης. Χατζής στημένος. Αλλά άστοχος. Rebound από τον ίδιο. Γανέλης. Για 2 αποτέλεσμα των βολών. Άστοχος. Ο Παγούνης. Επίθεση για τους West, Βίτας. Αστοχή από την κορυφή της ρακέτας. Παγούνι το ανεβάζει. Χατζής. Μαυροντζής. Μπεκρής από την γωνία, προσποιείται. Πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Από το έτσι του low post. Βακοτρός. Παύλου στο 9 το κέντρο. Παστόν Β. Εύκολη 2 πόντι για τον Ζήση. Ξυπνήστε φανάζει ο Μαρφαντάς. Στην 9 ξανά για τους West. Υπενθυμίζω με σκορ 42-3. Τελείωσε και το πρώτο μήχρονο. Κάρμας από κάτω, δεν τελειώνει τη φάση. Rebound του Χατζή. Μέχρι μέσα, δύσκολο καλάθι από το Γάτσιο. 4 πόντοι για τον ψηλό. Ξανά στους 7 η διαφορά. 5 ακριβώς λεπτά που μένουν. Δακουτρός, Κοζομπόλης. Μπαλαφτάνεξ στον Βίτα. Θα στοχίσει ξανά από το ίδιο σημείο. Παγούνης, κλέψιμο από τους West. Δεν πέρασε η πάση του Σταυρούλη. Ο Βίτας ωστόσο την πήρε και έβαλε το δεξί χουκ. 4 πόντι και για το Ζήση. Πιέσει ξανά πάνω στην μπάλα. Κατοχή όσο παραμένει στους κόκκινους. Χατζής για 3, εύστοχος.
5, ο Χατζής. Βίτας. Παίζει με βλάτη τον Μπέκρι. Ένα την πάρα στη γωνία στον Κάρμα, ο οποίος δεν ευθύχει. Την μπάλα εκτός από τα χέρια του Μπέκρι. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Μέσα ξανά ο Καράμπελας και ο Σιάποντης για τους West. Επαναφορά από το πλάι. Πόσο πολύ υποδέχεται την παραστολή στο low post. Ωραία, πάει στο κόσμο του Σταυρούλη. Αστοχή όμως το τελείωμα. Φλέψω από το Δακουτρό. Μπαλαστάνη στον Σταυρούλη. Ωραία στην move. Σκληφιέ έξω στον Βίτα. Δεξί φλότερ. Άστοχο. Ριμπάνω τον Καράμπελα. Βλέπουμε ξανά από τους West. Δακουτρόφ, Βίτα μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Ισάξ. Τα βλέπουν σκούρα στην πρώτη και τη δεύτερη πάσα. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Βίτας. Εύστοχη η πρώτη. 49-42. 3 και 30 απομένουν για την λήξη της τρίτης περίοδου. Εύστοχη και η δεύτερη. Στους 6 πλέον ο Βίτας. Μαυροειδής. Ωραίο Eurostep. Goal foul από τον Καράμπελα. Πάρα πολύ όμορφο Eurostep από τον παίκτη των Σάξ. Αστοχή η βολή. Μπάλα ξανά για του ίδιου. Άστοχος από κάτω. Επιθετικό και αμυντικό φάουλ. Φάουλ του Βίτα. Παραφορά από το πλάι του Σάξ. Οι οποίοι περνάνε μέσα ξανά στο πατήριο του οικονόμου. Έξω για δύο ανάσεις στον πάγκο. Ο Παγούνης. Οικονόμου. Μπεκρής. Δίσταξε να σκοθεί για τρεις. Το έκανε σε δεύτερο χρόνο. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Και καλάθι. Ακόμα ένα. Για τον Καράμπελα. Time out. Από το Μορφαντάι. Διαφορά πέφτει στους τέσσερις. Επιστρέφουμε το time out. Ισάκς. Φωνάζουν βροντερά παρόν. Λιώνουν στις 4 με 2.50 να απομένουν στο ρολόι. Βίτας με χαντόφ στο βακουτρό. Μπάλα εκτός. Κατοχή. Περνάει στους κόκκινους. Οικονόμου. Θα ξαναγίνει η επαναφορά. Χατζής. Οικονόμου περνάει στο κέντρο. Double team από τον Δακουτρό. Η μπάλα ωστόσο φτάνει στα χέρια του Μαυροειδή. Δύο ελεύθερες βολές για τους Σάξ. Τρώει και το βρίσιμο από τον πάγκο ο Οικονόμου, ο οποίος θα βολευτεί με τις δύο βολές. Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη και ο Οικονόμου μπαίνει στον χώρο των σκόρερ για το Σάξ.
Κυρμίζογλου. Βίτας Κυρμίζογλου. Φάουλ εκτός φάσης. Από τον Οικονόμου επαναφορά. Από την baseline και τους West. Out 1. Επιθετικό φάουλ από τον Βίτα πάνω στην επαναφορά. Μάλιστα. Το προβάδισμα των West όλο και μικραίνει, πλέον βρίσκεται στους δύο πόντους, 50-48, αν εδώ οι Sacks αυτοκίσουν, φέρνουν το μάτ στα ίσια. Χατζής, ακόμα και μπροστά μπορούν να περάσουν πλέον οι Sacks. Χατζής, Μπεκρής, διστάζοντας κοντά για τρεις, αφήνει στο Χατζή. Οικονόμου, ο χρόνος τελειώνει, αυτό το σουτ. Οι West βγάζουν μία άμυνα η οποία μπορεί να μην φαίνεται απαραίτητη, δεν κρίνεται το παιχνίδι από αυτό, αλλά αν εδώ δέχονταν καλά το momentum θα πήγαινε 100% με τους Sacks. Καλούνται να βγάλουν αντίδραση οι Γαλάζιοι. Κυρμίζογλου οργανώνει. Δύσκολο άτομα. Έχει ο Άσος στον West. Ο Νάτσος, καθαρή άμυνα, επίδεση ξανά για τους Sacks. Χατζής. Τι έγινε εδώ, ο Πεκρής φαίνεται να έχει χτυπήσει. Συντομή διακοπή. Συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα καλά. Τον Μπεκρή επαναφορά από το πλάι του Σάκ. Οικονόμου θα σκοθεί για τρεις και θα στοχίσει. Προβάδισμα για τους Milwaukee Sacks. Μεγάλο τρίποντο ψυχολογίας του Οικονόμου με 5 δικούς του πόντους. Οι Sacks παίρνουν ίσως και για πρώτη φορά στο παιχνίδι προβάδισμα. Φάντασμα του παλιού καλού του εαυτού μέχρι στιγμής. Οι West οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν καλάθι εδώ και αρκετή ώρα. Μετά το time out νομίζω δεν έχουν σκοράρει. Οπότε μιλάμε για 3 λεπτά ξηρασίας. Καράμπελας δεν ευστοχεί. Μπάλα εκτός. Ευκαιρία για τους West να επανακτήσουν και πάλι στο σκορ. Μέσα ο Σταυρούλης και ο Κοζομπόλης, έξω Κυρμίζογλου και Βίτας. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Σταυρούλης σκρίνει ψηλά από τον Μπονάτσο. Περνάει από το κέντρο ο Κώστας. Κερδισμένο φάουλ. Και δύο βολές για τον Κωνσταντίνο. Στον Γανέλη φέρνει το φάουλ. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο αρχηγός, τουλάχιστον μέσα στο παρκέ των περιστεριωτών. Αστοχή πρώτη. Εγώ φταίω που λέω καλά λόγια. Τον ματιάζω τον άνθρωπο κάθε φορά και κάνει τις βολές. Εύστοχη δεύτερη, δεν θα το ξανακάνω Κωνσταντίνε. Πρώτη πόντα για το Σταυρούλη στο 2 δεκάλεπτο. 3 στο 10 δευτερόλεπτο από μόνο στο ρολόι. Πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Γεγονός που τον στέλνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 51 όλα. 2 βολές για τον Μπεκρή. 8,6 απομένουν στην διάθεση των West. Εύστοχη η πρώτη.
πολύ. Δεύτερη επαναφορά από το πλάι για τους West. 51-52 προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τους Sucks. Μέσα ο Κάρμας, έξω ο Κοζομπόλου για την τελευταία επίθεση. Σταυλής έτσι να πίνει το ρολόι να τρέξει. Μπονάτσος προσποιείται. Δεξί φλότερ, άστοχο, ριμπόν. Λάβω 51-52. Οι Sucks βρίσκονται μπροστά με προβάδισμα ενός πόντου στο σκορ. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. Οι Sucks με επιμέρους σκορ 9-19 στο τρίτο δεκάλεπτο βρίσκονται πλέον με προβάδισμα βραχιάς κεφαλής μπροστά στο σκορ. Δακουτρός. Να η τόσο απαραίτητη λύση που χρειάζονταν η West. Πάμε στο τρυποντάκι. Στο δεύτερο μέρος του Μπακουτού απάντησε απευθείας από τον Οικονόμου. Το έχει ξανακάνει. Και το πρώτο δείγμα θυμίζει κάτι από εκείνο το βράδυ στον Κολονό, όπου έβαλαν νομίζω 8 εύστοχα τρίποντα στην τελευταία περίοδο και πήραν το ματς εναντίον των Reload. Για να δούμε αν μπορούν να το επαναλάβουν. Δακουτρός. Ο Νάτσος μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα στο χέρι του Χατζή. Οικονόμου. Χατζής σηκώνεται για τρεις. Η μπάλα τον κουλάει. Επιθετικό rebound. Αλάστοχος και με τη σειρά του ο Γανέλης. Σταυρούλης. Μπονάτος. Λέω πως κατάσταση γυρνάει μέτωπο και κερδίζει το φάουλ από το Γάτσιο. Δύο βολές για τον Μπονάτσο. 54-55 και τώρα 55-55. Απόλυτη ισορροπία στο πρώτο 1,5 λεπτό της πιο κρίσιμης περίοδου. Άστοχη δεύτερα τον Μπονάτσο. Επίθεση για τους Sucks. Οικονόμου σε φεύγει από τα αριστερά. Για τρεις αμαρκάριστος και έστοχος ο Ποτόπουλος, ο οποίος ξαναφωνάζει παρόν μετά την πολύ καλή παρουσία του στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σταυρούλης. Πάσα δεν περνάει στον Μπονάτσο. Κλέψιμο από τους Sucks. Μέχρι μέσα δύσκολο το λέει από το στάτσι. Ο Γάτσιος. Μπάλα στο γέντρο του Τρού. Σάιτστερ από τον Λεωνίδα. Αυτό το τρίποντο. Rebound από το Χατζή. Με χειρόφρονο για τρεις εκείνος. Έστοχος. 55-61. Με τρία τριποντάλια ξεκινούν την τέταρτη περίοδο οι Sucks. Οικονόμου, Φωτόπουλος και Χατζής σκόρερ. Σταυρούλης δεν απαντάει από τη 45. Το πρώτο και σημαντικότερο για τους West σε αυτό το σημείο είναι να ξεκινήσουν πρώτα από τα αποτελεσματικές άμυνες. Οι πόντοι λογικά θα έρθουν στη συνέχεια. Η ποιότητά τους νομίζω είναι αδιαπραγμάτευτη. Άσκηση προσπάθεια, rebound του Σταυρούλη, ωραία πάσα. Σκιάποντης στον εφηλιασμό. Αυτά που πάμε. Λίγα δευτερόλεπτα προηγουμένως. Αυτό είναι που χρειάζονται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο οι West.
Κοντόπουλος χαμηλά στον Γάτσιο, ο οποίος πηχάνει. Κάρμας Σταυρούλης, ωραία πάσα στην big side. Δακουτρός κερδίζει το φάουλ από τον Κοντόπουλο. Μέσα ο Βίτας και ο Κοζομπόλης για τους West. Έξω ο Μπονάτσος και Σιάποντης. Ο Σιάποντης. Ο Κάρμας. Επαναφορά από το πλάι με τον Δακουτρό. Σταυρούλης. Βίτας. Παίζει με πλάτη. Γυρνάει και αυστοχή. Στα δικά μου μάτια ο Βίτας είναι ο παίκτης που ξεμπλοκάρει συνέχεια τους West. Νομίζω ότι είναι, αν όχι ο πρώτος σκόρερ, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα για μένα ο πιο χρήσιμος επιθετικά παίκτης που έχουν σήμερα οι West. Ρακουτρός κατέρες από τη γωνία, άστοχος. Σέβει ο ίδιος. Σέβει. Σόλνι. Σέβει και Σόλνι. Κάτι ενδιάμεσο ήταν αυτό. Φωτόπουλος. Κάτζης για τρεις. Άστοχος. Λοιπόν, ψηλά από το Σταυρούλι. Πάστε δεν παίρνει εσύ. Από ότι ήταν λίγο πιο δυνατή. 5 και 10 απομένουν, 59-61 μπροστά, Ισάκς. Αλλαγές για τους κόκκινους, μέσα ξανά ο Μαυροειδής. Και ο Καράβελας νομίζω. Φαουλ ψηλά από το Σταυρούλι. Πρώτο φαουλ τον West. Σωστή απόφαση του Κωνσταντίνου. 1-3 τα φάουλ. Με 5 λεπτά να απομένουν στο ρολόι. Οικονόμου. Μαυροειδής. Κατής διστάζει. Περνάει από τα δεξιά και τελειώνει τη φάση. Στους 5 ο Χαρτής. Συν 4 για τους Σάκς. Σταυρούλης δίνει το σύστημα. Πολύ ψυχραιμία δίνει ο Σταυρούλης στους West. Σιάποντης άστοχο το τρίποντο. Ριμπάντο το Φιλιππόπουλο. Οικονόμου. Είναι ψηλά. Φιλιππόπουλος. Ωραία πάσα χαμηλά. Άστοχο όμως το τελείωμα από τον Μαυροειδή. Καράβλας και αυτός άσχος με τη σειρά του. Rebound από Κοζομπόλη. Σταυρούλης. Τακουστρός. Βίτας. Σιάποντης από τη γωνία. Ευστοχή. Φιλή της ζωής από το Σιάποντη. 62-63. Οι West Kings βγάζουν αντίδραση και βρίσκονται πλέον με ένα πόντο πίσω στο σκορ. Οικονόμου, άστοχο το mid-range shoot, rebound από το Βίτα. Σταυρούλης θα περάσει στο κέντρο. Ωραία, πάει στο Βίτα, δεν τελειώνει τη φάση. Και δύο φάουλ. Και δύο βολές για τον Κοζομπόλη. Σταυρούλης και Βίτας συζητάνε για την προηγούμενη φάση. Time out από τους West, 62-63 μπροστά οι Sacks. 3,5 λεπτά απομένουν. Επαναφορά από την baseline για τους West. Σιάποντης αυτοχή στο mid-range shoot. Οικονόμου για τρεις από τους 45. Άστοχος. Ο Φωτόπουλος πόλος στη συνέχεια. Από τον Καράμπελα ξανά στο συν 3. Ισάκς. Τρία
ακριβώς λεπτά από μένα στο ρολόι. Ντακουτρός για 3, άστοχος, άστοχος ο Λεωνίδας, φάουλ, ψηλά από το Σιάποντι. Αναφορά με τον Μπεκρή. Φιλιππούπουλος ψηλά από τους West. Φιλιππούπουλος συγκαλύτει την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους Σάξ. Καράμπελας. Φιλιππούπουλος στημένος αλλά αστοχός. Rebound από τον Κουζομπόλη. Ευκαιρία για τους West να μειώσουν. Κοζομπόλης, Σταυρούλης, πάει μέχρι μέσα, σπάει την μπάλα έξω. Βίτας για 3, αστοχή στο τρίποντο. Οικονόμου, τελευταίο, δίλεπτο στο Περιστέρι. Μαυροειδής. Οικονόμου σηκώνεται για 2, αστοχή, rebound του Βίτα. Μπαλά φτάνει στο Σταυρούλη, ο οποίος θέλει να περάσει γρήγορα από το κέντρο. Θα το κάνει. Σταυρούλης, Σιάποντης, στημένος για 3, άστοχος, rebound από τους Σάξ. Οι οποίοι πλέον έχουν τον χρόνο σύμμαχό τους. Μέχρι μέσα αυτό το drive, rebound από τον Κοζομπόλη. Πάμε. Πάμε στον υψηλό. Από τον Μαυροειδή. Πέμπτο φάουλ για τους Σάξ. Κοζομπόλης καλείται να φανεί ψύχρεμος από την γραμμή της ανατροπίας. Αν φτωχίσει και στις δύο, ρίχνει τη διαφορά στον ένα πόντο. Με 1 και 21 να απομένουν στο ρολόι. Κάπου εδώ νομίζω ότι ξεκινάει και μετράει και πολύ φανέλα. Αστοχή η πρώτη. Σίγουρα οι West έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Από την άλλη οι Sharks φαίνονται μέχρι στιγμής να έχουν σχετικά τον έλεγχο. Μια σωστή από τον Κοζομπόλη, 63-65, επαναφορά από την baseline για τους Σάξ. Πιάζουν ψηλά οι Γουέστ. Τζάμπολ. Κατοχή παραμένει στους κόκκινους. 1-15 απομένει. Έχουμε μπει πλέον για τα καλά στην crunch time. Φωτόπουλος, Οικονόμου, 10 δεύτερα που μένει στο ρολόι για τους Σάξ. Καράμπελας, ωραία πάνω στο κόψιμο. Οικονόμου κλείνεται. Κλέψιμο από τον Δακουτρό. 2-1-2-1-1, Δακουτρός μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. 65 όλα. Πλέον, ανοιχτότατο και το ενδεχόμενο της παράτασης. Οικονόμου, 40 δεύτερα στο ρολόι. Οικονόμου προσπίται, σπάει την μπάλα έξω. Φωτόπουλος μέχρι μέσα, αστοχή, rebound από τον ίδιο. Μπεκρής προσπίται, κλέψιμο από τον Σιάποντι. Ίσως το κλέψιμο του παιχνιδιού από τον Garden West. Μία επίδεση στέλνει η West. Βίτας, ωραία spin move. Εύστοχο το τελείωμα. 67-65, μεγάλο καλάθι του Βίτα. Time out για τους Σάξ, 15,8 στο ρολόι. Τελευταία 15,8. Παραφορά από το πλάι για τους Σάξ. Μπεκρής, μπάλα εκτός. Κατοχή ωστόσο παραμένει στους κόκκινους.
12 δευτερόλεπτα για τους Σακς. Για να δούμε αν θα φάνε όλο το χρόνο, θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση για να φέρουν το μάτς στα ίσια. Τα δεύτερα απομένουν. Πάλι ψηλά από τον Μπονάτσο. Τρίτη το φάουλ τους West, ένα ακόμα έχουν να δώσουν. 4,9 για τους Sacks. Οικονόμη παραφέρει από το πλάι. Φάουλ γρήγορα από το Σταυρούλη. Προφανές γίνεται το γεγονός ότι οι West θέλουν να στείλουν τους Sacks στις βολές. 4,1. Οικονόμου επαναφέρει την μπάλα σε απόδειξη καθαρά. Άστοχο όμως το lay-up από τον Καράμπελα στο τέλος. Τέλος παιχνιδιού 67-65. Οι West κάνουν τεράστια απόδοση από το Περιστέρι. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.